κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Mega Channel. Στα χέρια της κυβέρνησης βρίσκεται τελικά η φορολόγηση των ακινήτων μετά την απόφαση των δημάρχων στα Γιάννενα να απορρίψουν την πρόταση Τρίτσι για φορολογία όλων των ιδιοκτητών ακινήτων. Εάν η κυβέρνηση επιλέξει τελικά την επιβολή φόρου σε ποσοστό 0,22% επί της αντικειμενικής αξίας για κάθε ακίνητο, τότε κάθε ιδιοκτήτης θα πληρώνει φόρο από 20 έως 40.000 δραχμές το χρόνο για σπίτι 100 τετραγωνικών. Και φυσικά τον τελικό λογαριασμό και μάλιστα επιυξημένο θα τον επιβαρύνονται οι ενοικιαστές. Ας δούμε όμως τι αποφάσισαν στα Γιάννενα οι δήμαρχοι. Η πρόταση που κατέθεσε η Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔ και να ισχύσει δηλαδή ο ΦΑΠ, όπως είναι τώρα και για εκείνη την περιουσία πάνω από 110 εκατομμύρια δραχμές, πλειοψήφισε, ενώ η πρόταση του κ. Τρίτσι για φορολόγηση όλων των ακινήτων απορρίφθηκε. Είναι αργά. Υπάρχει μια νεοελληνική έκφραση που λέει «Take it or leave it». Ποιοι δέχεστε το ψήφισμα όπως προτείνεται από την Επιτροπή? Μη βιάζεστε να χειροκροτάτε. Κατεβάζετε τα χεράκια. Ποιοι δεν δέχεστε το πόρισμα όπως κατετέθηκε από την Επιτροπή? Την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ δεν ψήφισε ο πρόεδρος της. Υπήρξε μειοψηφία γιατί θεώρησε ότι οι αποφάσεις είναι άτολμες και όχι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ο κύριος Τρίτσι επιμένει στην άποψή του. Η άποψή του είναι σεβαστή κατά τα άλλα, ότι εγώ λέω την γνώμη μου, βαδίζω το δρόμο μου και ελάτε να με βρείτε. Τέτοιες προτάσεις είναι αναγκαίες να μελετηθούν μέσα από την γενικότερη αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος. Από τα Γιάννενα για το Μέγκα, Γιώργος Σαραντάκος. Θλιβερά επεισόδια μεταξύ φανατικών οπαδών στην Πάτρα που άρχισαν στη διάρκεια του αγώνα Παναχαϊκής ΑΕΚ και συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη του ματς, είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, ένας από αυτούς μάλιστα με μαχαίρι. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ επικρατούσε ένταση στις εξέδρες των οπαδών της ΑΕΚ, υποχώρησαν τα κλειδώματα που βρίσκονται στις θύρες 5 και 6 με αποτέλεσμα δύο φύλακτοι να πέσουν στο έδαφος από ύψος 2 μέτρων και να τραυματιστούν ελαφρά. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έφυγαν. Από την Πάτρα για το Mega Channel, Ελίζα Καλίτσε. Σοβαρό μεθοριακό επεισόδιο είχαμε στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πυροβολισμοί αντιλάγησαν μεταξύ Αλβανών και Ελλήνων στρατιωτών χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ιεροπηγής. Η αιτία ήταν η σύλληψη δύο λαθρεμπόρων, του Έλληνα Βασιλείου Κανδύλη και ενός Αλβανού αξιωματικού. Τον Αλβανό αξιωματικό όμως κάλυψαν Αλβανοί στρατιώτες, φρουροί των συνόρων, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν κατά της ελληνικής περιπόλου. Τα πυρά των Αλβανών και οι απαντήσεις των Ελλήνων στρατιωτών είχαν ως αποτέλεσμα μέσα στη σύγχυση ο Αλβανός αξιωματικός λαθρέμπορος να καταφέρει να ξεφύγει από τα χέρια της ελληνικής περιπόλου και να περάσει στην Αλβανία. Ο Έλληνας συνεργός του, ο Βασίλειος Κανδύλης, όμως συνελήφθη και παρεδόθη από τον στρατό στις αστυνομικές αρχές. Περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και αύξηση στη φορολογία των καυσίμων, των τσιγάρων και των ποτών μέχρι και 20% προβλέπει για το 1992 ο νέος προϋπολογισμός σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ελλείμματα του δημοσίου. Για τα μεγάλα εισοδήματα, ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται κατά 3 μονάδες. Ο νέος προϋπολογισμός για το 1992 θα προβλέπει ότι το δημόσιο έλλειμμα στο τέλος του χρόνου θα διαμορφωθεί σε 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές, όσο δηλαδή υπολογίζεται και για το 1991. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατικές δαπάνες θα είναι του χρόνου αυξημένες κατά 14%, όσο δηλαδή προβλέπεται και το ύψος του πληθωρισμού, ενώ τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν κατά 25%. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα επιβληθούν καινούργιοι φόροι. Σημαντική αύξηση εσόδων προβλέπεται επίσης από τη φορολογία των καυσίμων, αλλά και την αύξηση της φορολογίας κατά 20% στα τσιγάρα και τα ποτά. Όσο αφορά στους συντελεστές κλίμακας φορολογία εισοδήματος για το 1992, σημειώνεται ότι ο ανώτερος συντελεστής μειώνεται από το 50% στο 47%, ενώ ο κατώτερος παραμένει στο 18%. Άρχισε με εντολή του εισαγγελέα η ανακριτική διαδικασία για τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια του αγροτικού συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο. Ολοκληρώθηκε η δικογραφία των επεισοδίων που έγιναν τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του αγροτικού συλλαλητηρίου. Ήδη ο εισαγγελέας Ηρακλείου, κ. Μαρκογιαννάκης, έδωσε εντολή στην τακτική ανακρίτρια κυρία Περάκη να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία της ανάκρισης των πρωταγωνιστών στα επεισόδια. Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες, κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι σε βαθμό πλημελήματος τα περισσότερα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγροτικού Συλλαλητηρίου, ενώ βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν άλλοι 50 αγρότες από όλο τον νομό Ηρακλείου.
Από το εξωτερικό δελτίο, οι επόμενες ειδήσεις. Η 14η εκεχηρία του εμφυλίου πολέμου στη Ιουγκοσλαβία υπεγράφει χθες στη Γενέβη από τους Σέρβους, τους Κροάτες και τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας. Η εκεχηρία θα ισχύσει από σήμερα. Δεν έχει όμως προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής ώρα. Είναι η πρώτη εκεχηρία που υπογράφεται με τη μεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν ότι οι Κροάτες θα άρουν τον αποκλεισμό όλων των ομοσπονδιακών στρατιωτικών βάσεων στην Κροατία και ότι τα ομοσπονδιακά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αμέσως το κρατικό έδαφος, παίρνοντας μαζί και όλον τον εξοπλισμό τους. Και ενώ οι ηγέτες των αντιμαχόμενων πλευρών συζητούσαν στη Γενέβη, οι μάχες συνεχίζονταν στην Ανατολική Κροατία. Το Όσιγκ έχει σχεδόν περικυκλωθεί από τον ομοσπονδιακό στρατό, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι του έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Χθες σκοτώθηκαν 4 Κροάτες πολιτοφύλακες και 9 τραυματίστηκαν. Και ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι 2.500 πρόσφυγες από την περιοχή του Όσιγκ πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη γειτονική χώρα. Στο Βελιγράδι την Παρασκευή εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Σερβικό Κοινοβούλιο, ζητώντας από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να διεξάγει δημοψήφισμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Γιάλτσιν έφυγε χθες από τη Γερμανία με τις βαλίτσες του γεμάτες υποσχέσεις για οικονομική βοήθεια. Τελευταίος σταθμός του Γιάλτσιν πριν επιστρέψει στη Μόσχα ήταν η πρώην Ανατολική Γερμανία. Νωρίτερα στη Στουτγάρδη ο Γιάλτσιν επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Mercedes και τόνισε ότι η Ρωσία χρειάζεται τη γερμανική τεχνογνωσία για να μπορέσει να μετατρέψει τα εργοστάσια παραγωγής όπλων σε βιομηχανικές μονάδες καταναλωτικών αγαθών. Ο κυβερνήτης της Βάντες-Βιρτεμβέργης υποσχέθηκε στον Γιάλτσιν ότι θα έχει την αμέριστη οικονομική συμπαράστασή του αν παραχωρήσει στη γερμανική μειονότητα της Ρωσίας την περιοχή του Βόλγα. Εν τω μεταξύ τα προβλήματα στη Σοβιετική Ένωση δεν τελειώνουν. Το Κοινοβούλιο της Κρυμαίας αποφάσισε να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την αυτονομία της περιοχής, η οποία μέχρι τώρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Μετά την απελευθέρωση εξειδικευτικών ομήρων στο Λίβανο, ένας Βρετανός επιχειρηματίας είδε σήμερα το φως της ελευθερίας. Ο Ιαν Ρίχτερ, που κρατούσαν δέσμιο στις φυλακές της Βαγδάτης επί 6 χρόνια οι Ιρακινοί. 5,5 χρόνια πέρασε ο Βρετανός επιχειρηματίας Ιαν Ρίχτερ στις φυλακές της Βαγδάτης. Είχε κατηγορηθεί για δωροδοκία και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποφυλάκηση του Ρίχτερ και η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεπαγώσει ιρακινά περιουσιακά στοιχεία αξίας 70 εκατομμυρίων λιρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν σήμερα σε αξιωματούχους της Λιβυκής κυβέρνησης τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει για την ενοχή των δύο Λίβιων πρακτόρων που κατηγορούνται ότι το 1988 ανατείναξαν αεροσκάφος της Pan American. Μέχρι τώρα η Λιβύη έχει αρνηθεί επίμονο να εκδώσει τους δύο πράκτορες και έχει αγνοήσει τις προειδοποιήσεις Βρετανών και Αμερικανών. Σήμερα μάλιστα διαμαρτυρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη για την επιθετικότητα όπως υποστήριξε των δύο χωρών. Την επίσημη απάντηση του Ισραήλ, της Συρίας και των Παλαιστινίων περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που πρότειναν χθες οι διμερείς συνομιλίες για το Μεσανατολικό ανάμεσα στο Ισραήλ και στις αραβικές αντιπροσωπείες να ξεκινήσουν στις 4 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Μέχρι τώρα την πρόσκληση έχει αποδεχτεί η Ιορδανία. Πριν κλείσουμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα, συννεφιασμένη λοιπόν η σημερινή Κυριακή αλλά με ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους. Η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι κυματώδης μέχρι τρικυμιώδης, τα υπόλοιπα πελάγια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βορειοϋπηρωτικά από 10 μέχρι 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπηρωτικά από 13 μέχρι 21 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές από 15 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά θα έχουμε από το πρωί στην Αττική και μετά το μεσημέρι θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 15 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο του Μέγκα είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.